Το φτερό του Σταυραϊτού Ρούσικο λαϊκό παραμύθι Απόδοση στα ελληνικά Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής Ζούσε κάποτε ένας πατέρας που είχε τρεις κόρες. Η μεγάλη και η μεσαία μόνο το πώς θα στολιστούν σκέφτονταν και η μικρότερη έκανε τον οικοκυριό. Όλα τα κατάφερνε και όλα χωρίς ψεγάδι. Και όμορφη. Με τι λέξεις να την ιστορίσεις, Με τι κοντήλι να τη ζωγραφίσεις. Μάτια ζιμπελίνας. Φρίδια κορακίνας. Και μια πυρόξανθη κοτσίδα τέτοια νομορφιά δεν είδα, για στολίδι και κορώνα, μακριά ήσαμε το γόνα. Κάποια μέρα ετοιμάστηκε ο πατέρας τους για το παζάρι και ρωτά την καθεμία τι θέλουν να τους πάρει. Η μεγάλη αποκρίθηκε. Αγόρασέ μου πατερούλι κόκκινο μετάξι να ράψω ένα φουστάνι. Και η δεύτερη παράγγειλε ουρανή μεταξωτό. «Και σένα τι να σου πάρω αγαπημένη μου κορούλα» ρώτησε τη μικρή. Εκείνη σκέφτηκε λίγο και είπε «Αγόρασέ μου πατερούλι το φτερό του σταυραϊτού». Τις αποχαιρέτησε ο πατέρας τους, ανέβηκε στο κάρο και κίνησε για την πόλη. Αγόρασε ότι του γύριψαν οι μεγαλύτερες κόρες του. Μα όσο κι αν έψαξε, πουθενά μα πουθενά δεν βρήκε το φτερό του σταυραϊτού να το πάρει για τη μικρότερη. Γύρισε σπίτι, έδωσε τα δώρα του στις μεγαλύτερες λέγοντας «Σας έφερα ό,τι μου ζητήσετε» αγαπημένες μου κορούλες. Για σένα όμως μικρή μου θυγατέρα, δεν βρήκα το φτερό του σταυραϊτού. Δεν πειράζει, αποκρίθηκε εκείνη. Την άλλη φορά μπορεί να είμαι πιο τυχερή. Οι μεγαλύτερες αδερφές ράψανε τα φουστάνια τους και άρχισαν να περιγελούν τη μικρότερη, μα εκείνη δεν έβγαζε μιλιά. Και πάλι ετοιμάζεται ο πατέρας για το παζάρι και ρωτάει. Το λοιπόν, τι να σας φέρω από το παζάρι θυγατέρες μου. Οι δυο μεγαλύτερες ζήτησαν να τους αγοράσει από ένα μεταξωτό σάλι. Ενώ η μικρότερη είπε αγόρασέ μου πατερούλι το φτερό του σταυραϊτού. Ανέβηκε στο κάρο ο πατέρας τους και τράβηξε για την πόλη. Αγόρασε για την καθεμιά από τις άλλες ένα σάλι, μα πουθενά δεν βρήκε το φτερό του σταυραϊτού. Κρίμα κορούλα μου, πάλι δεν βρήκα το δώρο που μου γύρεψες. Δεν πειράζει πατερούλη. Την άλλη φορά θα είμαι πιο τυχερή. Να λοιπόν που ξεκινάει ο πατέρας τους ξανά για την πόλη και τις ρωτάει. Πέστε μου κορούλες μου τι να σας αγοράσω. Να μας πάρεις σκουλαρίκια είπαν οι μεγαλύτερες. Και οι μικρότεροι και πάλι το δικό της θα μου πάρεις πατερούλι το φτερό του σταυραϊτού. Έφτασε στο παζάρι ο πατέρας τους, αγόρασε τα χρυσά σκουλαρίκια και άρχισε να ψάχνει για το φτερό του σταυραϊτού. Έψαξε, έψαξε, μα πουθενά κανείς δεν είχε δει τέτοιο πράγμα. Κίνησε πικραμένος για το σπίτι του, Μανά! Έξω από την πόλη είδε ένα γέροντα που κρατούσε μια κασετίνα σκαλισμένη. «Τι έχεις εκεί μέσα γέροντα» «Το φτερό του σταυραϊτού» «Και τι ζητάς γι' αυτό» «Δώσε χίλια ρούβλια» Πλήρωσε ο πατέρας, το πήρε και κίνησε για το σπίτι φτάνει εκεί, τον υποδέχονται οι κόρες του, δίνει στις μεγάλες τα χρυσά σκουλαρίκια και λέει στη μικρή. «Ε λοιπόν, αγαπημένη μου κορούλα, βρήκα το δώρο σου. Επιτέλους, ορίστε». Η μικρότερη δεν ήξερε τι να κάνει από τη χαρά της πήρε την κασετίνα και άρχισε να τη χαϊδεύει, να τη φυλάει και να την κανακεύει και να τη σφίγγει στο στήθος της. Σαν αποφάγανε, πήγε καθένα τους να κοιμηθεί. Πήγε και η μικρότερη στο δωμάτιό της, άνοιξε την κασετίνα, πήρε το φτερό και το πέταξε στο πάτωμα λέγοντας Φανερό σου μπροστά μου, σταυραϊτέ μου, άραβωνιαστικέ μου, μου. Και ξαφνικά φανερώνεται μπροστά της ο Λεβεντονιός ο Σταυραϊτός. Στην αρχή τρόμαξε η κοπελιά, μα τόσο όμορφα της μίλησε που χάρηκε η καρδιά της και ξεθάρεψε. Και άρχισαν να μιλάνε και να λένε τόνα, να λένε τάλο, μα άκουσαν οι αδελφές της από δίπλα χτύπησαν την πόρτα της και ρώτησαν. «Τι τρέχει με σένα, αδερφή μας, με ποιο μιλάς» «Μπα, τίποτα, μοναχή μου μιλάω» αποκρίθηκε η όμορφη κοπελιά. «Ε τότε άνοιξέ μας» Έκανε μια τούμπα το παλικάρι και ξανά γίνε φτερό. Το έβαλε η μικρή στην καζετίνα και άνοιξε την πόρτα κοίταξαν εδώ, κοίταξαν εκεί οι της, μα δεν είδαν κανέναν. Όταν φύγανε, ξαναφανερώθηκε το παλικάρι. Σαν άρχιζε να χαράζει, η κοπελιά έκλεισε το παράθυρο. Ο Λεβεντονιώσος ο Σταυραϊτός τη φίλησε και τη είπε «Κάθε νύχτα, μόλις με φωνάζεις, θα πετάω σε σένα αγαπημένη μου, καλή μου» κι αν κάτι υποθείς, πάρε το φτερό, έβγα στον εξώστη, φτερούγισέ το στα δεξιά σου και ό,τι υποθείς θα το έχει. Ύστερα φτέρωσέ το αριστερά σου κι όλα θα χαθούν με μιας, σαν να μην ήταν. Τη φίλησε άλλη μια φορά, μεταμορφώθηκε σε σταυραϊτό και πέταξε προς το σκοτεινό δάσος. Το κορίτσι κοίταξε για λίγο το κατόπι του, ύστερα έκλεισε το παράθυρο και έπεσε να κοιμηθεί. Από τότε κάθε βράδυ πετούσε κοντά της ο Λεβεντονιός, ο Σταυραϊτός. Έτσι έφτασε και η Κυριακή. Οι αδερφές της άρχισαν να στολίζονται για την εκκλησιά. Φόρεσαν τα καινούρια μεταξωτά τους φορέματα και κάθε μια το σάλι της και τα χρυσά της κουλαρίκια και περιγελούσαν τη μικρότερη. «Τι θα φορέσεις του λόγου σου που τίποτα καινούριο δεν έχεις» «Κάθισε το λοιπόν στο σπίτι με το φτερό σου» «Δεν πειράζει, καλά είμαι και στο σπίτι» αποκρίθηκε εκείνη. Έφυγαν οι μεγάλες αδερφές η μικρότερη έκατσε στο παραθυράκι με το παλιό της φόρεμα και κοίταζε τον κόσμο που περνούσε. Ύστερα, χωρίς να χάσει καιρό, άνοιξε την κασετίνα, βγήκε στον εξώστη, δεν είδε κανέναν, φτερούγισε το πολύχρωμο φτερό στα δεξιά της και ποιος ξέρει από πού και πώς, να σου μπροστά της μια κρυστάλλινη άμαξα με περήφανα άτια και φορέματα χρυσοκεντημένα και τζουβαέρια όλα με πολύτιμα στραφτερά πετράδια και ένα αυλικός στα χρυσά. Ντύθηκε στο λεπτό η πανέμορφη κοπελιά, μπήκε στην άμαξα και έφτασε στην εκκλησιά. Βλέπει ο κόσμος την ομορφιά της και θαυμάζει. Θα είναι καμιά βασίλισσα τσαρίνα που ήρθε από κάποιο από τα τριάντα ρηγάτα. Δεν τέλειωσε καλά καλά η λειτουργία, βγήκε γρήγορα από την εκκλησία, ανέβηκε στην άμαξα και δρόμο. Βάλθηκαν όλοι να δούνε κατά πού πήγαινε, να την ακολουθήσουν, μα από εδώ πάνε κι άλλοι. Έφτασε η κοπελιά στο σπίτι, φόρεσε το παλιό της φόρεμα, βγήκε στον εξώστη, κούνησε το φτερό στα αριστερά της και χάθηκε από τα μάτια της ο αυλικός και εξαφανίστηκε η άμαξα. Και στο παραθύρι, λες και τίποτα δεν έτρεξε και βάλθηκε να κοιτάζει τον κόσμο που γύρναγε από την εκκλησιά. Ώσπου φτάνουν και οι αδερφές της. «Λοιπόν, αδερφοί μας», της είπανε, «πού να βλέπες μια πανέμορφη στην εκκλησιά. Καμιά τσαρίνα θα ήτανε που ήρθε από τα μέρη της. Και τι να σου λέμε για πλούτο και χρυσαφικά. Και εσύ στο σπίτι κλεισμένη. Τίποτα δεν είδε. Δεν πειράζει αδερφούλες μου, έτσι ωραία που μου τάπατε είναι σαν να ήμουν εκεί και την άλλη Κυριακή τα ίδια και την παράλλη. Η κοπελιά έπαιζε το κρυφτούλι με τον κόσμο, τον πατέρα της και τις αδερφάδες της. Να όμως που πάνω στη διασύνη της την τρίτη Κυριακή λισμονάει στα μαλλιά της μια δαμαντένια καρφίτσα. γυρνάνε οι αδελφές της από την εκκλησιά, αρχίζουν πάλι να τις λένε για την όμορφη τσαρίνα, μα βλέπουν στα μαλλιά της την καρφίτσα και απορούνε. Αχ αδερφούλα, τι τρέχει με σένα. Ήδια, ολόιδια καρφίτσα είχε στα μαλλιά της η πανέμορφη τσαρίνα. Πού τη βρήκες του λόγου σου. Η αδελφή τους κάτι είπε, κάτι δικαιολογήθηκε και έτρεξε στο δωμάτιό της να βγάλει την καρφίτσα. Μα το κακό είχε γίνει και δεν ξεγίνεται. Ρώτησαν οι άλλες τόνα, ρώτησαν τάλο, άλλο, μάκρι δεν έβρισκαν. Η μικρή σώπαινε και κρυφογελούσε. Οι αδερφές της βάλθηκαν και την παρακολουθούσαν. Κρυφάκουγαν από τον εξώστη τις νύχτες και κάποια φορά την άκουσα να μιλάει με το σταυραϊτό το Λεβεντονιό. Έτρεξαν αμέσω να το μαρτυρήσουν στον πατέρα τους. «Τρέξε, τρέξε πατέρα, κάποιος έρχεται τα βράδια στην αδελφή μας και αν θες να ξέρεις τώρα είναι μέσα και τα λένε». Σηκώθηκε αμέσω εκείνος, μπήκε στην κάμαρα της μικρής του κόρης, μα το παλικάρι είχε κάνει φτερά και το φτερό ήταν κιόλας κλεισμένο στην κασετίνα. Άχ, «Αχ, αχ, αχ κακογλωσες μουρμούρισε ο πατέρας τους. «Αντί να παρακολουθείτε την αδερφή σας, καλύτερα κοιτάξτε τα δικά σας τα καμώματα». Δεν το βάλαν κάτω όμως εκείνες. Στήσανε καραούλι και να, βλέπουν μια μέρα το σταυραϊτό να μπαίνει από το παράθυρο. Και τι πονηριά σκέφτηκαν τότε. Κατέβηκαν μια μέρα στην αυλή, βάλανε μια σκάλα και μπήξανε στην κορνίζα του παραθύρου κοφτερά μαχαίρια και βελόνες. Ξανάρθε τη νύχτα ο Λεβεντονιός ο Σταυραϊτός, δοκίμασε, ξαναδοκίμασε, μα δεν μπόρεσε να μπει στο δωμάτιο. Μόνο που λαβώθηκε και τα αίματα τρέχαν από πάνω του. Και η κοπελιά κοιμότανε και δεν άκουσε τίποτα. «Φεύγω». «Γεια σου καλή μου», φώναξε ο Σταυραϊτός. «Σαν θέλεις να με ξαναβρεις, τριάντα χώρες θα διαβείς. Και όσο να με συναντήσεις, τρία ζευγάρια σιδερένια ποδήματα θα τρυπήσεις, θα λιώσεις τρία σιδερένια ραβδιά, θα ροκανίσεις τρία πέτρινα ψωμιά. Κι ήταν σαν άκουσε λέει η κοπελιά στον ύπνο της τούτα τα πικρά τα λόγια και έκανε να σηκωθεί, μα δεν μπόρεσε. Όταν ξημέρωσε και βγήκε ο ήλιος, κοιτάζει εδώ, κοιτάζει εκεί η πανέμορφη κοπελιά, μα ο Λεβεντονιός ο Σταυραϊτός πουθενά. Λες και δεν ήταν ποτές. Κοιτάζει το παράθυρο, βλέπει κοντά κοντά τα κοφτερά μαχαίρια μπηγμένα και τις βελόνες να σταλάζουν έμα χτύπησε τα χέρια της από την απελπισιά της. Αχ, αχ, οι αδερφές μου θέλανε το χαμό του αγαπημένου της καρδιάς μου. Έκλαψε πικρά και όλο περίμενε στο παραθύρι της. Περίμενε του κάκου. Το φτερό φτερούγησε πάλι και πάλι. Μα μήτε ο καλός της φάνηκε μήτε άμαξα με αυλικό. Έκλαψε όσο έκλαψε και τέλος, σαν είδε και απόειδε, με δάκρυα στα μάτια, πήγε στον πατέρα της και τον θερμοπαρακαλούσε και του έλεγε «Άσε με πατερούλι να φύγω, να πάρω δρόμους μακρινούς και αν θα ζήσω ή αν θα χαθώ, ό,τι είναι από τη μοίρα μου γραφτό. Πικράστηκε ο πατέρας της, μα την άφησε να φύγει. Παράγγειλε εκείνη να τις φτιάξουν τρία ζευγάρια σιδερένια ποδήματα, τρία σιδερένια ραβδιά, τρία πέτρινα ψωμιά. Φόρεσε το ένα ζευγάρι τα ποδήματα, πήρε στο χέρι τόνα το ραβδί, έβαλε στο ταγάρι όλα τα άλλα και κίνησε κατά από που ερχόταν κοντά της ο Σταυραϊτός. Και πήγε, και πήγε από δάση πυκνά και σκοτεινά και ρήμους με άμμο και ψηλά βουνά και γοργά ποτάμια. Πόσος καιρός να πέρασε, λίγος, πολλής, ποιος ξέρει το δάσος κατασκότινο, οι βουνοκορφές στα ουράνια. Τρύπησαν τα σιδερένια της ποδήματα. Έλειωσε το σιδερένιο ραβδί. Φαγώθηκε το πέτρινο ψωμί. Βγαίνει ένα ξέφωτο και να σου. Ξαφνικά βλέπει μια καλύβα που στηριζότανε σε πόδια κότας και όλος τριφογύριζε. Τι η κοπελιά. Καλύβι καλυβάκι μου. Γύρισε τη θύρα σε με την κακομύρα. Να μπω να ξαποστάσω. Ψωμάκι να χορτάσω. Τόπε και αμέσως γύρισε προς το μέρος της η καλύβα. Μπαίνει η πανέμορφη κοπελιά και βλέπει μέσα τη λάμνια του δάσους ξαπλωμένη στεγνή και κοκαλιάρα, με χίλια σαν καφτάνι και μύτη ως το ταβάνι. Πουφ, πουφ, έκανε η γριά λάμια. Ίσα με τώρα δεν είχε φανεί ρούσικη ανάσα από τούτα τα μέρια. Να δούμε δεν είδαμε, να ακούσουμε δεν ακούσαμε. Και να τώρα η ρούσικη ψυχή τον κόσμο να γυρνά. Στη μύτη μου περνά. Για πού όμορφη κόρη. Μην απ' το θάρρο σου δαμάζεις. Μην απ' τη δουλειά σου το σκάζεις. Είχα κυρούλα έναν αραβωνιαστικό. Το λεβεντονιό το σταυραϊτό με τα πολύχρωμα φτερά. Μα οι αδερφές μου του κάνανε κακό. Και να τώρα, ψάχνω να τον βρω. Έφυγε μακριά σου κόρη μου. Ο Λεβεντονιός ο Σταυραϊτός με τα πολύχρωμα φτερά ζει στη γαλάζια θάλασσα, στο τριακοστό ριγάτο, την τριακοστή τη χώρα και θέλουνε με προξενιό να τον παντρέψουν τώρα μα εγώ θα σε συντρέξω. Τη έβαλε να φάει να χορτάσει, να πιεί να ξεντυψάσει, να κοιμηθεί να ξαποστάσει και το πρωί μόλις άρχιζε να σκάει το φως τη έδωκε ένα χρυσό αδράχτη και ρόκα ασημένια και τη είπε «Πήγαινε τώρα στη δεύτερη αδερφή μου να σορμινέψει τι να κάνεις. Και να τα δώρα μου, ασημένια ρόκα και χρυσό αδράχτη, που λινάρι να βάνεις, χρυσή κλωστή θα υφάνεις. Και σαν φτάσεις στη γαλάζια θάλασσα στο τριακοστό ριγάτο, θα δεις να βγαίνει η προξενεμένη του Σταυραϊτού περίπατος την ακρογιαλιά και την κουβέντα θα σου πιάσει» τα δράχτη και τη ρόκα θα ποθήσει να αποκτήσει. Μα ελόγου σου, όμορφη κοπελιά, αντί παράδες, θα τις πεις πως τον Λεβεντονιό το Σταυραϊτό θέλεις να σ' αφήσει μια φορά να δεις. Ύστερα η γριά Ελάμια πήρε ένα κουβάρι νήμα, του δώσε μια και κύλησε στη ρούγα και είπε πάλι στην κοπελιά όπου κυλάει θα σε πάει. Η κοπελιά ευχαρίστησε τη λάμα και πήρε το κατόπι το κουβάρι που κυλούσε. Ξαναμπαίνει στο σκοτεινό το δάσος και όλο μακριά, μακρύτερα, όλο πιο σκοτεινό και πιο πυκνό και οι βονοκορφές να φτάνουν ως τον ουρανό πάει και το δεύτερο ζευγάρι τα σιδεροπάπουτσα και το δεύτερο σιδερένιο ραβδί και το πέτρινο ψωμί. Σταματάει το κουβάρι στο ξέφωτο μπροστά σε μια καλύβα που στεκότανε σε πόδια κότας κι όλος τρυφογύριζε. Μιλάει η κοπελιά και λέει «Καλύβι καλυβάκι μου, γύρισε τη θύρα σε με την κακομήρα. Να μπω να ξαποστάσω, ψωμάκι να χορτάσω. Μόλις τόπε, γύρισε προς το μέρος της η καλύβα. Μπαίνει μέσα η κοπελιά και βλέπει τη δεύτερη αδερφή, τη Λάμια, ξαπλωμένη, στεγνή και κοκαλιάρα, με χίλια σαν καφτάνι και μύτη ως το ταβάνι πουφ πουφ έκανε κι αυτή σαν την άλλη ήσαμε τώρα δεν φάνηκε ρούσικη ανάσα από τούτα τα μέρια να δούμε δεν είδαμε να ακούσουμε δεν ακούσαμε και να τώρα η ρούσικη ψυχή τον κόσμο γυρνά στη μύτη μου περνά για που όμορφη κόρη μην το θάρρος σου δαμάζεις, μην απ' τη δουλειά το σκάζεις. Είχα για γιούλα έναν αραβωνιαστικό, το λεβεντονιό το σταυραϊτό, μα οι αδερφές μου του κάνανε κακό και τώρα ψάχνω να τον βρω. Ωχ, κόρη μου, κορούλα μου, ο νου σου πού πορεύεται, ο σταυραϊτός σου σήμερα παντρεύεται. Μα εγώ θα σε συντρέξω. Της έβαλε να φάει να χορτάσει, να πιει να ξεδιψάσει, να κοιμηθεί να ξαποστάσει και μόλις έσκασε το πρώτο φως της μέρας, της χάρισε ένα σημαίνιο πιατάκι και ένα χρυσό αυγό και τη είπε πήγαινε τώρα στη μεγάλη μας αδερφή που πιο καλά θα σορμινέψει. Να και το δικό μου δώρο. Ασημένιο πιατάκι και χρυσό αυγό. Σαν θα φτάσεις στη γαλάζια θάλασσα στο τριακοστό ριγάτο θα δεις να βγαίνει η πριγκίπισσα που παίρνει το λεβεντονιό το σταυραϊτό βόλτα στην παραλία. Και εσύ θα βάλεις το αυγό στο πιάτο που μόνο του θα στριφογυρνά και θα χορεύει. Εκείνη θα ποθήσει να τα αγοράσει, μα θα της πεις πως δεν το πουλάς. Παρά αντάλλαγμα το δίνεις για να ανταμώσεις το σταυραϊτό. Ευχαρίστησε η όμορφη κοπελιά τη λάμια και κίνησε πάλι πίσω από το κουβάρι που κυλάει και πάει και πάει. Και μπαίνει στο πυκνό το δάσος, όλο και πιο σκοτεινό, και οι βουνοκορφές να φτάνουν ως τον ουρανό. Τρύπησε και το τρίτο ζευγάρι τα σιδεροπάπουτσα, πάει και το τρίτο σιδερένιο ραβδί, φαγώθηκε και το τρίτο πέτρινο ψωμί και τέλος το κουβάρι στρίβει μπροστά σε μια καλύβα, σε πόδια κότα στηριγμένη και όλο να γυροφέρνει. Παρακαλάει η κοπελιά και λέει «Καλύβει καλυβάκι μου, γύρισε τη θύρα σε με την κακομήρα. να μπω να ξαποστάσω, ψωμάκι να χορτάσω». Άκουσε η καλύβα τα παρακάλια Γυρνά με τον τοίχο στο δάσος, με τη φύρα στην κοπελιά. Μπαίνει και ανταμώνει τη λάμια, την πιο μεγάλη αδερφή και πιο γρία από τις άλλες, στεγνή και κοκαλιάρα, με χίλια σαν καφτάνι και μύτη ως το ταβάνι. Πουφ, πουφ, έκανε και η τρίτη όμοια με τις άλλες. με τώρα δεν νιώσαμε ρούσικη ανάσα στα μέρια μας. Να δούμε δεν είδαμε. Να ακούσουμε δεν ακούσαμε. Και να τη τώρα η ρούσικη ψυχή στον κόσμο γυρνά. Στη μύτη μας περνά. Για πού όμορφη κόρη. Μην να το θάρρο σου δοκιμάζεις. Μην από τη δουλειά το σκάζεις. Αποκρίθηκε και πάλι η όμορφη κοπελιά. Είχα, κυρούλα, έναν αραβωνιαστικό το Λεβεντονιό το Σταυραϊτό. Μα οι αδερφές μου του κάνανε κακό και πέταξε μακριά σε θάλασσα πλατιά, σε ψηλές βουνοκορφές, σε χώρες μακρινές, πήρε τη στράτα για πόμακρα ρηγάτα και εγώ χωρίς να αργώ κίνησα για να τον βρω. Αχ, όμορφη μικρή! Σούχο έχω είδηση πικρή. Παντρεύτηκε ο καλός, ο σταυραϊτός. Μα εγώ θα σε συντρέξω. Την κέρασε να πιει, τη έδωκε φαγή, την έβαλε να κοιμηθεί να ξαποστάσει και πριν ο ήλιος σκάσει, την ξύπνησε, τη έδωκε ένα σημαίνιο τελάρο και μια χρυσή βελόνα και της είπε «Κόρη μου πήγαινε τώρα και πάρε αυτά τα δώρα, το τελάρο το ασημένιο, το βελόνι το χρυσαφένιο. Εσύ μόνο που θα κρατάς το τελάρο και η βελόνα μόνη της θα τρέχει, θα κεντάει. Σαν φτάσεις στη γαλάζια θάλασσα θα δεις να βγαίνει η πριγκίπισσα, η γυναίκα του Λεβεντονιού του Σταυραϊτού» στην παραλία περίπατο και θα ποθήσει να αγοράσει τα δώρα που σου δώσα. Μα εσύ για τίποτα δεν θα τα δώκεις. Μόνο θα παρακαλέσεις να δεις μια φορά το σταυραϊτό. Έκλαψε η κοπελιά σαν έμαθε τα μαντάτα. Ύστερα ευχαρίστησε τη γριά και ακολούθησε και πάλι το κουβάρι που είχε το δρόμο του πάρει. Κι όλο αρέωνε και αρέωνε το δάσος, ως που βλέπει και τη γαλάζια χαρούμενη θάλασσα και εκεί κάτω σαν φωτιά να στράφτουν οι χρυσοί τρούλοι των παλατιών. Εδώ θα ανεφαίνεται το ριγάτο του καλού μου, του σταυραϊτού μου, σκέφτηκε η κοπελιά κάθισε στη ζεστή άμμο, έβγαλε τη ρόκα της και άρχισε μόνο του τα δράχτη να γερνά, χρυσή κλωστή να γνέθη. Θαύμασαν όλοι σαν την είδαν. Ξαφνικά βλέπει να έρχεται και η γυναίκα του Σταυραϊτού με τις αυλή στις κυράδες και τις δαντάδες. Στάθηκε μπροστά της και άρχισε να παζαρεύει πόσα θέλει για την εσημένια ρόκα και το χρυσό τα δράχτη. Άσε με μόνο να κοιτάξω το λεβεντονιό το σταυραϊτό και χάρισμα θα στα δώσω, αποκρίθηκε η κοπελιά. Θύμωσε, ξεθύμωσε η πριγκίπισσα, μα στο τέλος συμφώνησε. Δώσ' μου την ασημένια ρόκα, το χρυσό τα δράχτη και θα γίνει αυτό που ζητάς τη νύχτα που θα κοιμάται ο Σταυραϊτός θα σε βάλω στην καμαρή του. Έτσι και έγινε. Σαν έπεσε η νύχτα η πριγκίπισσα ξεγέλασε το Σταυραϊτό και του βάλε στο ποτό του υπνοβότανο για να κοιμηθεί βαριά τόσο που να μην μπορεί να ξυπνήσει ό,τι και να γίνει. Ύστερα πρόσταξε τις αυλικές της να καλέσουν την κοπελιά στο παλάτι και να την πάνε στο δωμάτιο του άντρα της. Κι έκλαψε όλο παράπονο η κοπελιά πάνω από τον καλό της που κοιμόταν. Ξύπνα! Σήκω σταυραϊτέ μου και καλέ μου. Τρία ζευγάρια ποδήματα σιδερένια τρύπησα. Τρία ραβδιά σιδερένια έλειωσα. Τρία ψωμιά από πέτρα χόρτασα για να σε βρω, να έρθω κοντά σου. Εγώ, η αραβωνιαστικιά σου. Μα ο Σταυραϊτός κοιμότανε βαριά και με τίποτα δεν ξύπναγε. Την αυγή έδιωξε η πριγκίπισσα την κοπελιά, μα σαν ξύπνησε το παλικάριο ο Σταυραϊτός, της είπε «Πω, πω, πόσο βαριά κοιμήθηκα και θαρώ πως κάποιος ήταν στο δωμάτιο έκλαιγε και μυρολογούσε μα δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια τόσο βαριά τα βλεφαρά μου μπα στο όνειρό σου θα το δες. εδώ κανείς δεν μπήκε αποκρίθηκε εκείνη την άλλη μέρα πάλι κάθεται στην ακρογιαλιά η κοπελιά με τα σημαίνιο πιάτο και τα αυγό να γυρίζει να χορεύει μόνο του μέσα. Βγήκε και η πριγκίπισσα περίπατο, βλέπει το αυγό να χορεύει μόνο του στα σημαίνιο πιάτο και θέλει να το αποκτήσει. Πούλησέ το μου και πούλησέ το μου. Άσε με μόνο να ανταμώσω το λεβεντονιό το σταυραϊτό και χάρισμα θα στο δώσω αποκρίθηκε εκείνη. Συμφώνησε η πριγκίπισσα και έριξε πάλι υπνοβότανο στο ποιοτή του σταυραϊτού για να κοιμάται και να μην νιώθει. Έκλαψε ξανά η όμορφη κοπελιά στο προσκεφάλι του καλού της, μα δεν μπόρεσε να τον ξυπνήσει. «Ξύπνα, σταυραϊτέ μου και καλέ μου. Τρία ζευγάρια σιδερένια ποδήματα τρύπησα» τρία ραβδιά σιδερένια έλειωσα, τρία ψωμιά από πέτρα χώνεψα για να σε βρω, να έρθω κοντά σου, εγώ, η αραβωνιαστικιά σου. Μα ο Σταυραϊτός κοιμότανε βαριά βαριά. Έτσι πέρασε και αυτή η νύχτα. Το ξημέρωμα Έδιωξε την κοπελιά η πριγκίπισσα, μα σαν ξύπνησε ο Λεβεντονιώσος τα Ιβραϊτός, τη είπε «Πω, πω, πάλι βαριά κοιμήθηκα και θα ρω πως κάποιος ήταν στο δωμάτιο και έκλαιγε και μυρολόγαγε, μα δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Τόσο βαριά τα βλέφαρά μου». «Μπα!» Στο όνειρό σου θα το δεις. Εδώ κανείς δεν μπήκε. Αποκρίθηκε εκείνη. Την τρίτη μέρα, πικραμένη, πονεμένη, κάθεται η κοπελιά στην ακρογελιά, το χρυσό τελάρο στα χέρια της κρατάει και τα σημαίνει το βελόνι μόνο του κεντάει. Κόσμος και κοσμάκης κοιτάζει και θαυμάζει. Βλέπει και η και πλησιάζει. Και αρχίζει το παζάρι, το τελάρο και το βελόνι να πάρει. Άσε με μόνο να κοιτάξω το λεβεντονιό το σταυραϊτό και χάρισμα θα στο δώσω. Ήταν και πάλι η απόκρισή της. Συμφώνησε πάλι η πριγκίπισσα, πήγε στο παλάτι, πότισε το σταυραϊτό υπνοβότανο και όταν τον είδε να κοιμάται βαριά έστειλε τις δούλες της να φέρουν την κοπέλα και να την πάνε στην κάμαρή του. Πήγε εκείνη, παραπονέθηκε στον καλό της, τον κανάκευε, τον φιλούσε και έκλαιγε με πικρό δάκρυ. Μα εκείνος πάλι δεν ξυπνούσε. Ξύπνα, σήκω σταυραϊτέ μου και καλέ μου. Τρία ζευγάρια σιδερένια ποδήματα τρύπησα. Τρία σιδερένια ραβδιά έλειωσα. Τρία πέτρινα ψωμιά χώνεψα για να σε βρω. Να έρθω κοντά σου, εγώ, η αραβωνιαστικιά σου. Έκλαψε, παραπονέθηκε, μυρολόγησε, και ξαφνικά πέφτει ένα καυτό δάκρυ της στο μάγουλο του Λεβεντονιού. Έγινε το θάμα. Ξύπνησε στη στιγμή ο Σταυραϊτός. Είδε την κοπελιά και τόσο χάρηκε που δεν περιγράφεται. Του είπε εκείνη όλα όσα πέρασε. Πώς φερθήκαν οι αδερφές της, πως παιδεύτηκε να τον βρει και πως παζάρεψε με την πριγκίπισσα. Την αγάπησε πιο πολύ σαν τα μαθε όλα. Τη φίλησε στα γλυκά της χείλη και κάλεσε συμβούλιο πρίγκιπες και βογιάρους και όλους τους μεγάλους και τους ρώτησε. «Πώς κρίνετε του λόγου σας» Με ποια γυναίκα να ζήσω στη ζωή μου. Με εκείνη που με πούλησε ή με εκείνη που με εξαγόρασε. Μήπως με αυτή που πέρασε για να με βρει δάση σκοτεινά, ψηλά βουνά, ποτάμια γοργά ή με εκείνη που για μερικά δωράκια μα παρνήθηκε. σκέφτηκαν, σκέφτηκαν όλοι, πρίγκιπες και βογιάροι και με ένα στόμα τα αποφάσισαν να μείνει με τη γυναίκα που τον ξαγόρασε. Αυτό και έκανε ο Λεβεντονιός ο Σταυραϊτός που είχε πολύ χρωμαφτερά. φτερά. Σάλπιγγες σαλπίσανε, τα κανόνια ρίξανε, τα τραπέζια στρώσανε και τους στεφανώσανε και ζήσαν και γεράσανε, κι όλοι ωραία περάσανε.